Αυτό είναι το Καναάν, ένα εστιατόριο στο Βερολίνο που ανήκει σε έναν Ισραηλινό και σε έναν Παλαιστίνιο. Λένε ότι η αποστολή τους για την προώθηση της ενότητας και της ειρήνης έχει γίνει ισχυρότερη μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Ο Όσμεν Ντέιβιντ είπε ότι το σοκ από την επίθεση της Χαμάς τον οδήγησε να κλείσει το εστιατόριο για λίγες μέρες. Το άνοιξε ξανά όταν είδε ορισμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις να κλείνουν φοβούμενες αντισημιτικές επιθέσεις. Building those bridges in between each other, looking for Χτίζοντας τις the γέφυρες common μεταξύ μας, αναζητώντας thing αυτά that που μας we share ενώνουν. with each Αν other. αυτά τα μέρη κλείσουν, τότε ο If τρόμος those θα places νικήσει. are getting closed down, we need Πρέπει να to δείξουμε και να then the είμαστε κάτι terror will be διαφορετικό. winning and we need to show and be something different. Ως λέει ότι αυτός και ο συνιδιοκτήτης Τζαλίλ Νταβίτ ξεκίνησαν το εστιατόριο για να διαψεύσουν τις πεπιθήσεις ότι δεν είναι δυνατόν οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνοι να συνεργαστούν. Το εστιατόριο επεκτάθηκε και απασχολεί άτομα που αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία του Βερολίνου, Σύριους, Αιγύπτιους και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Us and Jalil have garnered Ο Ως και ο international Τζαλίλ attention for έχουν the restaurant. κερδίσει τη διεθνή Jalil said προσοχή these για are το still motivations εστιατόριό that τους. led to Ο their Τζαλίλ partnership λέει ότι ήταν and οι their business παρόμοιες here too αξίες που τους has allowed them οδήγησαν to στη open that συνεργασία diversity και η here εργασιακή τους working together εμπειρία τους despite επέτρεψε different να backgrounds, ξεπεράσουν τις even αντιξότητες though και να there was συνεχίσουν να no εργάζονται war, μαζί. I cannot hate my partner because we're Αν και working βρισκόμαστε together στη for μέση του 9 years πολέμου, δεν μπορώ να and we μισήσω are τον συνεταιρό μου γιατί doing δουλεύουμε μαζί stuff 9 together, χρόνια και κάνουμε amazing things. καταπληκτικά πράγματα. So Όταν οι when άνθρωποι people work συνεργάζονται, έρχονται together, πιο κοντά. it's make them closer. Ως και ο Τζαλίλ ήθελαν το εστιατόριο να είναι παράδειγμα συνεργασίας για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους. We noticed how much this place was Παρατηρήσαμε πόσο σημαντικό ήταν important αυτό το μέρος για τους to Γερμανούς, local τους Ευρωπαίους που ζουν εδώ Germans στο and Βερολίνο Europeans και that να live ζητούσαν in ένα the μέρος region όπου ο πόνος και that των were δύο πλευρών looking είναι for a παρόν. place where the pain of both of the side is veiled.